ανοίξουν σε αυτή τη στιγμή τα γυμνάσια. Προφανώς δεν είμαι ούτε ειδικός, ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε τίποτα. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικά τα ερωτήματα, διότι ακούγαμε πριν μπούμε στην καραντίνα ότι τα σχολεία είναι προφανώς μια αιστεία μετάδοσης του ιού και μάλιστα πάρα πολύ υψηλής επικινδυνότητας. Ναι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Πρέπει να υποθεί από την κυβέρνηση, από τους ειδικούς. Διότι δεν μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι είναι απαραίτητο, τουλάχιστον για τα παιδιά του γυμνασίου, ότι πρέπει να κάνουν ακόμη 20 μέρες μάθημα, διότι θα αλλάξει κάτι στην εκπαιδευτική τη ζωή. Προφανώς αυτό δεν είναι. Μήπως εκεί παίρνει η κυβέρνηση ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Εμένα ρωτάς. Ναι. Μήπως και τα γυμνάσια δεν υπήρχε λόγος να ανοίξουν για ένα μήνα τώρα και να μπουν τα παιδιά σε αυτό το κίνδυνο. Πρώτον, πρέπει να σου πω ότι μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει παιδί στην τρίτη ηλικίου. Μάλιστα. Και όλο το διάστημα αυτό της καραντίνας, μαζί με τη βοήθεια που δίναμε, την ψυχολογική δηλαδή, στο Φέδωνα, αναρωτιόμαστε μαζί με τους γονείς άλλων παιδιών τι γίνεται και πώς γίνεται. Είναι μεγάλο το άγχος και ο φόρτος ο ψυχολογικός για τα παιδιά που ουσιαστικά παίζουν το μέλλον τους στο επόμενο δίμηνο. Για τις πανελλαδικές, λες, που θεωρούν ότι είναι καθοριστικές για το μέλλον τους. Ναι, βεβαίως. Και θεωρώ ότι έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια και από τα σχολεία, πρέπει να το πω αυτό και ευχαριστώ που με ρωτάτε, έγινε κάθε προσπάθεια και από τα σχολεία και δημόσια και ιδιωτικά να βοηθήσουν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες τάξεις που μου λέτε, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα θα περιμένουμε το σκεπτικό που θα πει η κυρία Κεραμέως μες στη μέρα, γιατί δεν το ξέρω. Δεν κάνω ρεπορτάζ παιδείας, δεν το ξέρω το σκεπτικό. Αλλά θα σας πω το εξής. Αφού ανοίγει σιγά σιγά η κοινωνία, αφού τελειώνουμε με το lockdown, επανέρχομαι στο προηγούμενο επιχείρημά μου. Οι ειδικοί προφανώς έχουν εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό και στο επιτελείο του ότι το να ανοίξουν τα σχολεία με κανόνες και με αντισηπτικά και με αποστάσεις και με περισσότερες τάξεις κλπ. Δεν αποτελεί κίνδυνο. Υπήρχε μια σύγχυση πάρα πολύ μεγάλη το τελευταίο διάστημα για τα δημοτικά. Και μάλιστα η αξιωματική. Και τα δημοτικά δεν ξέρουμε αν θα ανοίξουν. Τελικά. Δεν το ξέρουμε τελικά. Γιατί κακά τα ψέματα όλες αυτές τις ημέρες, με συγχωρείς Γιάννη, και από τον κύριο Τσιόδρα, είχαμε ακούσει ουσιαστικά ότι το επικρατέστερο σενάριο ήταν ότι θα δοθεί το πράσινο φως και για τα δημοτικά. Ναι. Οπότε γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρχε μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία, κακά τα ψέματα. Πολλοί γονείς έλεγαν ότι εγώ δεν θα στείλω το παιδί μου στο δημοτικό. Και αυτό έλαβαν υπόψη τους, από ό,τι φαίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, το τόνιζε αυτό. Αναφέρθηκε αρκετά στο θέμα των δημοτικών και βλέπουμε ότι τώρα επανεξετάζεται. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει δύο φορές ενδέχεται να ανοίξουν από 1η Ιουνίου. Σωστά. Μήπως άκουσε την κοινωνία και αλλάξανε γνώμη και όχι τους ειδικούς. Δεν γίνεται να ακούμε, δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση με μια γενική αίσθηση. Εγώ δεν άκουσα ειδικό να λέει όχι στα δημοτικά όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό το ρωτώ. Αλλά στο πλαίσιο του χθεσινού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού, που είπε ότι όλα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα είναι προϊόν σκληρής δουλειάς και δεν έγιναν μόνα τους, υποθέτω βάσιμα ότι έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν ακουστεί απόψεις. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τα δημοτικά και θεωρώ και σημαντική τη διάκριση δημοτικών γυμνασίων, διότι στο δημοτικό τα παιδιά ακόμα είναι πολύ δύσκολο να τους πεις. Νομίζω εσύ το έλεγες χθες, Ντόρα, στους συναδέλφους που είχατε χθες καλεσμένους. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στα παιδιά του δημοτικού, ξέρεις, μην πας κοντά, μην πάρεις αγκαλιά το φίλο σου, τη φίλη σου που είναι το δεις ένα μήνα. Μόνο ο Ηλίας Μόσχαλος είχε πει ότι δεν κρίνω. Ναι. Απαραίτητο να ανοίξουν την περασμένη εβδομάδα τα δημοτικά. Και η αλήθεια είναι ότι και εδώ υπήρχε σοβαρός προβληματισμός μεταξύ των επιστημόνων. Δεν είχαν όλοι ενιαία άποψη. Γι' αυτό και είναι λογικό. Εδώ δεν έχουμε αντιπαράθεση. Έχουμε μια βασανιστική ανταλλαγή απόψεων. Προκειμένου να δούμε ποιο είναι το καλύτερο. Και είναι προφανές, πάμε και στο Γιάννη τον Αγουρίδη, ότι και η κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση είναι προς αυτή την κατεύθυνση, για να μην καθαγιάσουμε από τη μία. Τι λες, Διαμαντή? Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί? Διότι θα επισημάνω μία φράση στο χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, που είπε, το διαβάζω γιατί το σημείωσα, η κρίση, λέει,
πρόσθεσε νέα ποιότητα στην τραυματισμένη από το λαϊκισμό δημοκρατία μας. Ναι. Αυτό που λες, Άκη, θα κριθεί αύριο στη συζήτηση των αρχηγών στη Βουλή, εάν τα βέλη της αντιπολίτευσης είναι πράγματι επικοδομητικά και θέλουν πράγματι να βοηθήσουν την κυβέρνηση να βρει το καλύτερο, ή αν είναι να σπεκουλάρει για να αποκτήσει μικροκομματικά ωφέλη. Αυτό Γιάννη, θα το δούμε. Γιάννη, τι λες? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο που λέγει ο κύριος Ιτανίδης. Όντως η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση εν γέννη άσκησε κριτική για το αν θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία και με ποιο τρόπο. Ακούγαμε, έχει πολύ δίκιο η Ντόρα σε αυτό, ότι θα άνοιγαν όλα τα σχολεία τις προηγούμενες μέρες. Αυτή ήταν η πληροφόρηση. Ωστόσο, επειδή υπήρχε. Δεν το είχαν πει όμως. Δεν το είχαν πει, αλλά επειδή. Είχαν μιλήσει για τις βαθμίδες. Από το ρεπορτάζ, προέκυπτε αυτό. Γι' αυτό και η αντιπολίτευση σήκωσε τους τόνους σε αυτό το ζήτημα και κατά τη γνώμη μου καλώς. Και πάλι λέω ότι δεν είμαι λοιμοξιολόγος, αλλά προφανώς υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Και θυμάμαι ότι και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι και ο ίδιος επικοινώνησε με αρκετούς ειδικούς, οι οποίοι συνέτειναν προς το αντίθετο, δηλαδή το ότι δεν πρέπει να ανοίξουν όλα τα σχολεία και δει τα δημοτικά. Άρα νομίζω ασκήθηκε σε αυτό το βαθμό μια σωστή αντιπολίτευση. Και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης χθες έσπρωξε λίγο το χρονικό σημείο προς τα κάτω και έβαλε και το εάν χρειαστεί να ανοίξουν. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος να ανοίξουν τα δημοτικά για 20 ημέρες, να πω εγώ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα. Σε σχέση με την οικονομία, με ποιο τρόπο θα πορευτούμε σε οικονομικό επίπεδο, διότι φαίνεται ότι όσο περνούν οι μέρες, έρχονται και νέες εκθέσεις οίκων αναλυτών διεθνών οργανισμών, οι οποίοι λένε ότι θα έχουμε πολύ βαθιά ύφεση, και με ποιο τρόπο θα μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Είναι μια συζήτηση, νομίζω, η οποία θα ανοίξει όλο το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και ειδικά αν υπάρχουν προβλήματα στον τουρισμό. Θέλω να πω και ένα τελευταίο. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα ζήτημα, ένα τελευταίο πολύ γρήγορα. Υπάρχει ζήτημα με την κοινοβουλευτική διαδικασία και το βάζει αξιωματική αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, ήρθε ένα νομοσχέδιο για το περιβάλλον, το οποίο έχει. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις γι' αυτό, όπως και για την πώληση του ΑΔΜΙΕ. Το έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, τον Διαμαντή Κωνσταντίνιδη και τον Γιάννη τον Αγουρίδη. Πάμε στην Ελευθερία της Πυράκης, στο υποθηκό φυλακείο. Είναι το σημείο όπου έγινε η πρόβα τζενεράλ εχθές. Και σήμερα ουσιαστικά συνεχίζει αυτή η πρόβα. Βλέπουμε πραγματικές ουρές και σήμερα. Ουρές. Ελευθερία. Καλή σας ημέρα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη. Δεν υπάρχει διαφορά.